νομίζω ότι θα μπορούσα εγώ να πω μερικά πράγματα σχετικά με το φόντο, με το κοινωνικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο εξελίχθηκαν και εξελίσσονται όλα αυτά τα πράγματα με το ΑΚΕΠΕ. Πήγα στην Τουρκία το 2001. Μπήκα στο αεροδρόμιο, το δολάριο έκανε 600 λίρες. Τρεις μέρες μετά, το Φεβρουάριο του 2001, τρεις μέρες μετά, ναι, έκανε 1.200 λίρες. Όπως βγήκε, ήταν μια τρομακτική κρίση. Ο Σαμπαντζού είχε βγει τότε και είχε πει, και ήταν αλήθεια αυτό, ότι χάσαμε όλη τη μισή μας περιουσία. Από το Φεβρουάριο του 2001, 1,5 χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2002, ήρθε στην εξουσία το ΑΚΕΠΕ. Η ανεργία ήταν τεράστια. Εγώ παρακολουθούσα από το παράθυρό μου τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους νύχτα, επειδή δεν είχαν πληρώσει τα νίκια και όλα αυτά. Πάμπολης κόσμος είχε χάσει τη δουλειά του. Ο πληθωρισμός νομίζω ότι ήταν στα 60-70%. Το ΑΚΕΠΕ με το που ήρθε ήταν φανερό ότι είχε ένα σχέδιο για το πώς θα επηρεάσει την κοινωνία και χρησιμοποίησε τρεις οργανισμούς γι' αυτό. Αμέσως άρχισε την εργατική κατοικία, αμέσως και για πολλά χρόνια μετά. Ο Ερντοάν ήταν συνεχώς σε τελετές, κλήρωσης κατοικιών. Αυτός είναι ένας οργανισμός που τον είχε στήσει ο Ζάλ. Ο Ερντοάν όμως και το ΑΚΕΠΕ τον πήραν και σήμερα ο Τόκι, όπως λέγεται, είναι μια τεράστια εταιρεία που κάνει δουλειές στο εξωτερικό και χτίζει βέβαια και τα φυλάκια του στρατού στη Μεθόριο. Αμέσως επίσης, επειδή ήταν σε τέτοια κατάσταση οικονομική ο κόσμος, ο δεύτερος οργανισμός που χρησιμοποίησε ήταν η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων, που διαχειρίζεται αυτά τα... είχε πολλά λεφτά, γιατί διαχειρίζεται αυτά τα 40.000 μουσουλμανικά βακούφια. Διαχειρίζεται βέβαια και τα μειονοτικά βακούφια, αλλά αυτό δεν είναι της ώρας. Αυτά τα 40.000 βακούφια, και έχει και την τράπεζα Βακουφλάρ. Και άρχισαν να δίνονται τότε τα πρώτα επιδόματα. Επίσης, το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας, που και αυτό είχε στηθεί το 1996, από προηγούμενη κυβέρνηση, κρατικό ίδρυμα, το πήρε ο Ερντοάν, και σήμερα το ίδρυμα αυτό έχει κυριολεκτικά θεριέψει. Φεύγοντας 15 χρόνια αργότερα, το ίδρυμα αυτό έχει σήμερα περί τα 1.000 παραρτήματα σε ολόκληρη την Τουρκία, 9.000 υπαλλήλους που είναι όλοι του ΑΚΕΠΕ, και ο κόσμος που παίρνει τα βοηθήματα, ενώ το κράτος του τα δίνει αυτά, θεωρεί ότι του τα δίνει το ΑΚΕΠΕ, δίνει δε βοηθήματα, και το ξέρουμε αυτό γιατί ένα χρόνο πριν σηκώθηκε, ας πούμε, ένα πέπλο μυστηρίου που υπήρχε πάνω στο ποιος δίνει που τι, γιατί ήταν συνδεδεμένο με την Πρωθυπουργία, υπόκειται στην Πρωθυπουργία αυτό. Τώρα υπόκειται στο Υπουργείο εδώ και ένα χρόνο πολιτικής, οικογενειακής πολιτικής, και έτσι βλέπει κανείς στην ιστοσελίδα ότι δίνει βοηθήματα σε περίπου 13 εκατομμύρια ανθρώπους, και τα βοηθήματα είναι 100 ειδών. Δηλαδή ένα επίδομα στην άπορη οικογένεια που ο πρώτος γιος πάει στο στρατό, που είναι, ξέρω εγώ, 200 λίρες, 80 ευρώ, στην χείρα που παίρνει μικρή σύνταξη 90 λίρες, 30 ευρώ,
στη μητέρα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ΑΚΕΠΕ έδωσε και έβγαλε τις καλυμμένες γυναίκες έξω, βγήκαν έξω να δουλεύουν και όλα αυτά, αλλά επίσης τους προσέφερε και δουλειά στο σπίτι τους. Είναι χιλιάδες οι γυναίκες που επειδή έχουν παιδί με ειδικές ανάγκες, παίρνουν ένα μηνιάτικο της τάξης, νομίζω, των 120 ευρώ. Επίσης, πάνω από 300.000 παίρνουν αυτές τις κάρτες που για να ψωνίζουν κάθε μήνα. Είναι, αυτά όμως ήταν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, ξεκίνησε το 2002 με αυτά και τώρα έχει θεριέψει και δίνει σε όλο και περισσότερο κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν τα επιδόματα ή δεν δουλεύουν, αρνούνται να δουλέψουν, γιατί αν τους πιάσουν ότι δουλεύουν θα σκόψουν το επίδομα, ή αν δουλέψουν, δουλεύουν στην μαύρη αγορά εργασίας. Γενικώς θεωρείται ότι έχει δημιουργήσει μια έτσι κάστα τεμπέληδων με τις, δίνοντας όλα αυτά τα επιδόματα. Ήθελα επίσης να πω για το πώς λειτουργεί ο Ερντοάν. Ξέρουμε τώρα ότι ο αυταρχισμός του έχει φτάσει σε μεγάλα ύψη. Και να πω ότι η επικαιρότητα στην Τουρκία είναι πάρα πολύ βραχύβια. Δηλαδή, 3-4 μέρες ίσα-ίσα κρατάει ένα ζήτημα, διότι ο Ερντοάν τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια καταφέρνει πάντοτε να καθορίζει αυτός την επικαιρότητα. Δηλαδή, μπορεί να έχει γίνει, ας πούμε, μια τραγωδία όπως του Σούρουτς, και να βγει ο Ερντοάν να κάνει μια δήλωση ότι προτιμάει την προεδρία τύπου Μεξικού και αμέσως αλλάζει η επικαιρότητα, σταματάνε οι εφημερίδες και τα μίδια να μιλούν όπως θα έπρεπε για το Σούρουτς. Εξακολούθησε και αφού έγινε πρόεδρος να κάνει αυτό το πράγμα. Τον Αύγουστο του 2004 εξελέγει πρόεδρος. Ήδη τον Γενάρη του 2015 εξέπληξε την Τουρκία, συγκεντρώνοντας στο παλάτι τους Μουχτάριδες, αυτούς τους προέδρους χωριών και συνοικιών, που είναι γύρω στους 55.000 στην Τουρκία. Έχει κάνει μέχρι σήμερα 20 τέτοιες συναντήσεις, με κάθε φορά από 500, από τις 55.000 έχει δει αυτή τη στιγμή γύρω στους 8 με 10.000. Όμως αυτό δεν είναι κάτι που το κάνει χωρίς σχέδιο, διότι το κάνει πάντοτε Τρίτη, που είναι οι μέρες που γίνονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες στην Εθνοσυνέλευση, και συμβαίνει να είναι επίσης η ώρα ακριβώς που θα μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι, έχοντας προτιμούν ασφαλώς οι τηλεοράσεις να μεταδίδουν τον Ερντοάν, και έτσι οι απόψεις, τα σχόλια και όλα αυτά της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάνε στο βρόντο. Επιπλέον, στους Μουχτάριδες δίνει γραμμή. Κατηγορεί τους πάντες όπως νομίζει, και επίσης τους ζητάει, ας πούμε, τι θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από τον πρόεδρο μιας συνοικίας. Τους λέει ότι πρέπει εσείς να μας καταγγέλλετε τα ύποπτα άτομα που βλέπετε στη γειτονιά σας. Το άλλο μεγάλο πράγμα που έχει κάνει το ΑΚΕΠΕ είναι τα μίδια.
υπάρχουν πια media, έχει γύρω στις 12 εφημερίδες και στις και 12 κανάλια που ασχολούνται αποκλειστικά με τον Ερντοάν και το ΑΚΕΠΕ. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν πανομοιότυπους πρωτοσέλιδους τίτλους και το άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορεί να βγάλουν τελείως κατασκευασμένες ειδήσεις. Μια τέτοια είναι, ας πούμε, η απόπειρα που σχεδίαζε ένας βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μαζί με ένα δημοσιογράφο για να δολοφονήσει την κόρη του Ερντοάν. Ή ένα άλλο πράγμα που αποδείχθηκε ότι ήταν ψέμα, ήταν η επίθεση μιας ομάδας 50% ανδρών εναντίον μιας γυναίκας στην περίοδο του Γεζί. Μπορεί να κατασκευάζουν με πάρα πολύ, με σχέδιο δε, έχει αποκτήσει το ΑΚΕΠΕ αυτές τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Καταρχάς, στην επιφάνεια αυτής της κατάστασης βρίσκονται περίπου 18 κατασκευαστικές εταιρείες, που είναι οι εταιρείες που φαίνονται προς τα έξω, τα νέα τζάκια του ΑΚΕΠΕ, αυτοί που έχουν αναλάβει το τρίτο αεροδρόμιο, την τρίτη γέφυρα του Βοσπόρου και όλα αυτά. Αλλά τα λεφτά αυτά δεν αρκούν σίγουρα. Ένα ποσό που είχε ανακοινωθεί έτσι από την αντιπολίτευση το 2013 ήταν ότι είχαν μαζευτεί 630 εκατομμύρια δολάρια για να αγοραστεί ένας από τους μεγάλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς που βγάζει τη ΣΑΠΑΧ και έχει 2-3 κανάλια κτλ. Τα λεφτά αυτά όμως πρέπει να έχουν συνέχεια και έτσι το καινούριο που κάνουν τώρα είναι να έχουν βάλει δικούς τους ανθρώπους να διοχετεύουν όλη την κρατική διαφήμιση προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει πίσω λοιπόν από όλα αυτά που συμβαίνουν, υπάρχει και ένας κόσμος, τα 13 αυτά εκατομμύρια που παίρνουν, που ζουν με βοηθήματα, και ένα ολόκληρο σκηνικό που έχει στηθεί με media, με τον κόσμο που μπορεί ή θέλει να επηρεάσει ο Ερντοάν και τους μαζεύει κάθε τόσο. Αυτό νομίζω ότι είναι το φόντο στο οποίο εξελίσσεται η κατάσταση.